Κράτησε το στόμα της ερμητικά κλειστό, υπομένοντας βασανιστήρια που δεν τα χωρά ανθρώπινος νους για 8 ολόκληρα χρόνια, μέχρι που στο τέλος δεν άντεξε το μαρτύριο που ζούσε δίπλα στον άντρα της, με τον οποίο μάλιστα είχαν αποκτήσει 4 παιδιά. Ο λόγος για μια νεαρή γυναίκα από περιοχή της Δυτικής Κρήτης που όταν έλυσε τη σιωπή της έφερε τις αστυνομικές αρχές των Χανίων αντιμέτωπες με μια απίστευτη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Φερόμενος ως δράστης συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη και χθες επρόκειτο να λογοδοτήσει τη δικαιοσύνη. Ωστόσο, το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης μέχρι να διεξαχθεί ψυχιατρική εξέταση, ενώ του επέβαλε να μην πλησιάζει το θύμα από απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων. Όσο αποκάλυψε η νεαρή γυναίκα στις ανακριτικές και αστυνομικές αρχές με την προτροπή των γονιών της, προκαλούν σοκ και εύλογα ερωτήματα. Ξυλοδαρμοί που την οδηγούσαν στο κέντρο υγείας Κισάμου, σεξουαλικές κακοποιήσεις, ψυχολογική βία συνθέτουν το παζλ μιας υπόθεσης που άρχισε να ξεδιπλώνεται μόλις στα μέσα της εβδομάδας, όταν πια η γυναίκα πίστηκε να μιλήσει, ενώ υπήρχαν αδιάσυστα στοιχεία τόσο ιατρικά όσο και μαρτυρίες για τα όσα βίωνε πλάι στον άνθρωπο που πριν από περίπου 10 χρόνια ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε. Οι γονείς της ήταν εκείνοι που, αφού ενημερώθηκαν για ένα ακόμη περιστατικό βία σε βάρος της, πέρασαν το κατώφλι του αστυνομικού τμήματος Χανίων και λίγο αργότερα το θύμα πήγε στο αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Ο φερόμενος ως δράστης, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η νεαρή γυναίκα, εμφάνισε για πρώτη φορά βίαιη συμπεριφορά απέναντί της το 2012, όταν επρόκειτο να βαπτίσουν το πρώτο τους παιδί. Η συνέχεια θα μπορούσε να αποτελέσει σενάριο ταινίας τρόμου. Ο δράστης, για αφορμές ασήμαντες, την ξυλοκοπούσε ακόμα και με μαγκούρα, της χτυπούσε το κεφάλι στον τοίχο, ενώ δεν ήταν και λίγες οι φορές που μετά από βίαιη συμπεριφορά την εξανάγκαζε να συνευρεθεί μαζί του ερωτικά. Μάλιστα δεν δίστασε να ξεσπά πάνω της τα κτηνώδη ένστικτά του, ακόμα και στις περιόδους που η νεαρή γυναίκα κυοφορούσε τα 3 από τα 4 παιδιά τους. Το θύμα περιέγραψε απίστευτες καταστάσεις στις αρχές, αναφέροντας συγκεκριμένες ημερομηνίες, ενώ ανάμεσα στα πολλά σοκαριστικά βρήκε τη δύναμη να μοιραστεί την εφιαλτική νύχτα που έζησε διανύοντας τον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της, όταν ο δράστης την έκλεισε έξω από το σπίτι εν μέσω βαρύ χειμωνιάς, ενώ όταν εκείνη του ζήτησε ένα μπουφάν για να μην κρυώνει, της είπε να σκεπαστεί με το κάλυμα του αυτοκινήτου. Πριν από λίγα χρόνια, το θύμα εξομολογήθηκε στους γονείς της στον εφιάλτη που ζούσε, ενώ όταν αποφάσισε να μιλήσει και στα πεθερικά της, εκείνα την προέτρεψαν να κρατήσει το στόμα της κλειστό, φοβούμενη πως θα χαλάσει το κοινωνικό τους προφίλ. Έκτοτε άρχισε να απευθύνεται σε γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της οικογένειάς της, η βοήθεια των ειδικών και η αγάπη της για τα 4 παιδιά της ήταν αυτά που την κράτησαν ζωντανή. Η νεαρή γυναίκα μαζί με τα 4 παιδιά της βρίσκεται πλέον ασφαλής στο οικογενειακό της περιβάλλον κοντά στους γονείς της, ενώ την ερχόμενη Δευτέρα η δικηγόρος της αναμένεται να καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος του δράστη.